Καλωσορίζουμε από το portal902.gr την κυρία Ελένη Κύριου. Είναι γιατρός στον Ευαγγελισμό, αναισθησιολόγος σε ειδικότητα. Καλησπέρα, κυρία Κύριου. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα. Κάνουμε αυτή την κουβέντα καθώς βρισκόμαστε στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, με τα νοσοκομεία πραγματικά να έχουν φτάσει στα όρια τους. Και ο Ευαγγελισμός είναι ένα από αυτά, με μεγάλο φορτίο ασθενών με τον κορονοϊό, αλλά και την κατάσταση εκεί που να επικρατεί, να μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε εμπόλεμη κατάσταση. Είναι πραγματικά δύσκολη, έτσι δεν είναι, και για τους εργαζόμενους και για τους ασθενείς. Σίγουρα η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ξεκινώντας από το πρώτο κύμα, το οποίο βέβαια δεν ήταν τόσο ορμητικό, ας πούμε, όπως είναι το δεύτερο. Και δυστυχώς, όπως και παγκοσμίως, ας πούμε, σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο δεν πάρθηκαν τα μέτρα αυτά για την προστασία της υγείας των ανθρώπων. Στην εισαγωγή, ας πούμε, θα ήθελα να πω, ας πούμε, χώρες που τα είχαμε σαν παράδειγμα για το σύστημα υγείας τους, ας πούμε, της Σουηδίας, που δυστυχώς όμως μετά από το 90 αρχίσαν και κάναν τέτοιες αλλαγές στο σύστημα υγείας. Στο πρώτο κύμα κάνανε μόνο προτιμήσαν μάλλον την ανοσία της αγέλης. Ναι. Ώστε να μην διαταραχθεί η οικονομική δραστηριότητα, έτσι είχαν τώρα, ας πούμε, στα 10 εκατομμύρια πληθυσμό, 6.500 περίπου νεκρούς. Ναι. Την Ελβετία το ίδιο, που είναι μία από τις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης, με 8,5 εκατομμύρια πληθυσμό, φτάσαμε τώρα και με 850 μονάδες κλίνες, που δεν είναι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό στα ψηλότερα στάνταρ, ούτε στα βασικά στάνταρ, να έχουν φτάσει να ρωτάνε τους ηλικιωμένους ανθρώπους και τις ευπαθείς ομάδες γενικότερα, εάν αρρωστήσουν, αν θέλουν να νοσηλευτούν στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Δηλαδή, να βάζουν το μαχαίρι, όχι το μαχαίρι, να υπογράφουν τον θάνατό τους οι ίδιοι ασθενείς, ας πούμε. Γιατί θα βάζουν το δίλημα, η ζωή τους, ο θάνατός τους ή τα παιδιά μου θα μπορέσουν το περιβάλλον να πληρώσει τα έξοδα της νοσηλείας. Λοιπόν, στον Ευαγγελισμό, αυτή τη στιγμή έχουμε, ενώ δεν ήταν εξ αρχής, δεν ήταν το νοσοκομείο αναφοράς, στο πρώτο κύμα αναφοράς για το COVID, στην πορεία όμως εξελίχθηκε μετά το Σωτηρία, γιατί το Σωτηρία ήταν το νοσοκομείο αναφοράς, εξελίχθηκε σε κέντρο αναφοράς COVID. Συνέχεια, αυτό που γίνεται συστηματικά είναι ότι κλείνουν κλίνες άλλων ειδικοτήτων, μεταφέρουν το προσωπικό από αυτές τις κλινικές στις μονάδες, στις ΜΕΘ, όπου χρειάζονται. Με αυτόν τον τρόπο όμως τι γίνεται? Το είχαμε επισημάνει από την αρχή της πανδημίας, ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχουν πρόσβαση οι υπόλοιποι ασθενείς με άλλα νοσήματα στα νοσοκομεία. Δηλαδή, υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα με τους καρκινοπαθείς, με τους καρδιοπαθείς, με τους ενδοκρινείς, δηλαδή σε σαχαροδιαβητική, μου περιγράφουν συνάδελφοι, ότι έχουν διαταραχθεί τόσο πολύ οι σαχαροδιαβητικοί ασθενείς και έχουν παρουσιαστεί γάγγραινες και αναγκάζουν και τους κάνουν ακροτηριασμούς, γιατί είναι αποσυντονισμένοι οι ασθενείς. Δηλαδή, είναι τραγικές καταστάσεις αυτά. Φτάνουμε δηλαδή, αυτά τα θύματα δεν τα μετράμε. Οι ασθενείς με τις άλλες νόσους έχουν σοβαρό πρόβλημα πρόσβασης στην υγεία και αυτούς τους τα θύματα του πολέμου δεν τους καταμετρά κανένας. Δεν γίνεται καμία στατιστική. Δηλαδή τα παράπλευρα θύματα δεν τα υπολογίζουν. Ναι, ναι, ναι. Και όχι μόνο τώρα, αλλά και μετά από τον κορονοϊό θα έχουμε σοβαρότατα προβλήματα με τους ανθρώπους αυτούς, με τα υγειονομικό πρόβλημα. Δεν μιλάμε για τα ψυχιατρικά και είναι πολύ μεγάλη τέτοια.
Αυτά. Οπότε δείχνει ότι η πολιτική της κυβέρνησης, έτσι όπως έχει μετατρέψει τα νοσοκομεία σε μία νοσοκομεία μίας νόσου, είναι σε βάρος των υπολείπων χρόνιων ασθενών με χρόνιες παθήσεις και με σοβαρές παθήσεις. Όταν μας λέτε για καρκινοπαθείς, είτε για καρδιές κτλ. Την ίδια ώρα όμως η κυβέρνηση, κυρία Κύριου, κάνει λόγο για ατομική ευθύνη να μην αρρωστήσουμε. Μάλιστα, κυβερνητικά στελέχη μας είπαν ότι αν υπήρχαν και 5.000 ΜΕΘ, δεν θα πηγαίναμε καλύτερα, αντίθετα θα είχαμε και περισσότερα θύματα. Πώς κρίνετε αυτή την στάση της κυβέρνησης? Δυστυχώς δεν είναι μόνο στάση της κυβέρνησης. Άμα το πάρουμε και ιστορικά, πάντα έτσι από τα πολύ παλιά χρόνια οι πλούσιοι, η ελίτ, έβλεπε τους φτωχούς ανθρώπους ότι αυτοί ήταν τα μοιάσματα. Ό,τι νόσοι υπήρχαν ήταν γιατί αυτοί δεν προσέχανε που αρρωσταίνανε και δεν προσπαθούσαν να έχουν και καλύτερες συνθήκες ζωής. Δηλαδή, και τους δείχνανε με το δάχτυλο ότι είναι δική σας ευθύνη ότι δεν είσαστε δυνατοί και γεροί. Αυτά είναι... το σύστημα πάντα προσπαθεί να βγάλει από πάνω του τις ευθύνες, είναι ο εύκολος τρόπος, και να δημιουργήσει στον άλλον ότι εσύ φταίς για αυτό το που είσαι. Δεν φταίει κανένας άλλος. Το πόσο τώρα, αν είχαμε τις 5.000 κλίνες, θα είχαμε περισσότερους νεκρούς, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ άστοχη η θέση αυτή, γιατί υποτίθεται και αυτοί ήδη παλεύουν να αναπτύξουν περισσότερα κρεβάτια, περισσότερες κλίνες. Άρα τι παλεύουν? Για να πεθάνει περισσότερος κόσμος? Δεν βγαίνει νόημα. Αλλά και είναι ντροπή για τους εργαζόμενους που παλεύουν, γιατρούς, νοσηλευτές που παλεύουν να κρατήσουν αυτούς τους ανθρώπους ζωντανούς, υγιείς, να τους επαναφέρουν σε καλά επίπεδα υγείας, και να λένε ότι εκεί πεθαίνουν το 50%. Να. Και όντως, εάν υπήρχαν οι σωστές συνθήκες, δηλαδή, εάν υπήρχε το αντίστοιχο προσωπικό για τις 5.000 κλίνες ή για τις 3.000 κλίνες, με νοσηλευτικό προσωπικό που αντιστοιχούν δύο νοσηλευτές για ένα βαρύ περιστατικό, σύγιατροι, τα περιστατικά αυτά θα βγαίνανε. Αλλά δυστυχώς τώρα τι γίνεται, είναι ένας νοσηλευτής για τρία βαριά περιστατικά και να μην πω και περισσότερα. Δεν μπορούν με αυτόν τον τρόπο να παλέψουν τα περιστατικά. Γι' αυτό χάνουν τα περιστατικά. Γιατί υπάρχει σωστή ιατρική και νοσηλευτική παρακολούθηση των ασθενών. Μάλιστα. Όσον αφορά την επίταξη του ιδιωτικού τομέα που μας ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με τον τρόπο που το έκανε, φαίνεται ότι κερδίζουν οι ιδιώτες. Δεν είναι η επίταξη με την έννοια της επίταξης που αναφέρεται και γνωρίζουμε όλοι, να είναι στην υπηρεσία του κράτους ιδιωτικές μονάδες. Είναι έτσι? Σίγουρα. Από την αρχή της κρίσης, αυτοί που κερδίσαν ειδικά στον τομέα της υγείας, όσοι ασχολούνται με την υγεία, εκμεταλλευθήκανε την κατάσταση. Εμένα μου θυμίζει λίγο σαν τους μαυραγωρίτες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή, να βρούμε την ευκαιρία να βγάλουμε κάτι πτής παραπάνω, όχι παραπάνω. Πολλά παραπάνω. Πολλά παραπάνω, και έτσι γίνανε κάποιοι πάρα πολύ πλούσιοι, έτσι, στη σημερινή ιστορία της Ελλάδας και παντού, τέλος πάντων. Τι να πούμε από τις μάσκες, από τα απλά πράγματα, από τις μάσκες, από τα τεστ που είναι πανάκριβα και τώρα βγήκαν στατιστικές ότι για ένα μήνα μία ιδιωτική κλινική μόνο από τα τεστ που κάνει βγάζει 1.000.000 ευρώ. Ένα μήνα μόνο από τα τεστ. Δεν μιλάμε για όλα τα υπόλοιπα τα εργαστηριακά κτλ. Όσον αφορά για τις κλίνες της ΜΕΘ που βρήκαν την ευκαιρία μέσα σε αυτή την κατάσταση, το ημερήσιο κόστος νοσηλείας των ασθενών από 800 ευρώ το φτάσανε 1.600 ευρώ το μίνιμουμ, γιατί ο ασθενής στη μονάδα εντατικής θεραπείας θα χρειαστεί και άλλες όχι νοσηλίες, φροντίδα επιπλέον. Ναι, φροντίδες επιπλέον, οι οποίες μπορεί να εκτινάξει το κόστος νοσηλίας μέχρι και 3 χιλιάρικα την ημέρα. Όταν ο γιατρός στο ΕΣΥ δεν θα σου κόστιζε πάνω από 2 χιλιάρικα το μήνα, 2.000 ευρώ. Το μήνα. Είναι δηλαδή
Τρομερές οι αντιθέσεις που υπάρχουν. Mm-hmm. Και όσον αφορά τώρα για την επίταξη, όταν έχεις πόλεμο, όχι επίταξη, επιστράτευση κάνεις όλον τον κόσμο να πάει να πολεμήσει, να τα βγάλει πέρα με τον εχθρό. Και όλοι θα δώσουν το αίμα τους. Αλλά εδώ δεν γίνεται. Κάποιοι δίνουν το αίμα τους και άλλοι βγάζουν λεφτά στις πλάτες των άλλων ανθρώπων. Από τις ζωές των άλλων ανθρώπων. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Ακούσαμε επιχειρήματα εκ μέρους των κυβερνητικών στελεχών για το θέμα της επίταξης, την κριτική που τους γίνεται, ότι δεν είμαστε Σοβιετία για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα δημόσιο, την επίταξη με τον τρόπο που ακούγεται. Αυτό που δεν λένε όμως τα κυβερνητικά στελέχη και άλλες φωνές που υποστήριζαν αυτό τον τρόπο επίταξης είναι ότι στην Σοβιετική Ένωση είχαν ένα σύστημα υγείας που κάλυπτε τις λαϊκές ανάγκες σε όλα τα επίπεδα, κυρία Κύριου, έτσι δεν είναι? Και σας ρωτάω, καθότι γνωρίζουμε ότι έχετε σπουδάσει στη Σοβιετική Ένωση, και αν θέλετε λίγο να μας μεταφέρετε την εμπειρία από την κατάσταση που επικρατούσε εκεί. Γιατί πραγματικά έχουμε ακούσει, έχουμε διαβάσει ότι είχαν ένα σύστημα υγείας που ήταν πολύ ανεπτυγμένο. Είναι έτσι? Ακριβώς, ακριβώς. Στα λίγα χρόνια που έζησα, δηλαδή στα χρόνια των σπουδών μου, στα 7 χρόνια των σπουδών μου, η εμπειρία ήταν αρκετά μεγάλη, γιατί το βιώσαμε, αρρωστήσαμε, εγώ προσωπικά και γέννησα το πρώτο μου παιδί. Έχω πάρα πολλές, δηλαδή όσο περνάει ο καιρός βλέπουμε πόση προσφορά έκανε αυτό το σύστημα στο σύστημα υγείας. Το όλο οικοδόμημα, ας πούμε, του συστήματος υγείας ήταν στη βάση πώς θα βελτιώσουμε την υγεία των ανθρώπων και όχι να θεραπεύσουμε μόνο εκείνο το νόσημα. Τι σημαίνει αυτό? Ξεκινώντας από την πρωτοβάθμια υγεία, από την πρόληψη, από τη φροντίδα της μητρότητας, του παιδιού, της χρόνιας νόσους, σε όλες τις Από μικρή ηλικία δηλαδή, από πολύ μικρή ηλικία, ο πληθυσμός έμπαινε σε μία ιατρική παρακολούθηση. Ναι. Και ξεκινώντας, μιλάμε από τα χρόνια, δηλαδή η επιτεύξεις αυτού του συστήματος, άμα τα πάρουμε και ιστορικά, από το 1918, δηλαδή με το που τελείωσε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο εμφύλιος ακόμα υπήρχε, Κίνα, η δυστυχία, οι πολλές μεταδοτικές λοιμώδεις νόσους. Παρόλα αυτά, μπορέσαν από εκείνη, από την πρώτη στιγμή, και είπαν ότι η υγεία, η δημόσια υγεία θα είναι δωρεά, δημόσια, και θα είναι όχι προνόμιο κάποιον, αλλά όλοι οι άνθρωποι θα έχουν δικαίωμα προς αυτή την υγεία. Και όντως όλοι μα όλοι, ανά πάσα στιγμή μπορούσαν να αποταθούν στο σύστημα. Είχαν πρόσβαση, δωρεάν πρόσβαση, για να αντιμετωπίσουν το όποιο πρόβλημα. Περιγράψτε μας λίγο. Υπήρχε ανεπτυγμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά στις γειτονιές, στους δήμους τους? Πώς ήταν η κατάσταση? Ακριβώς, ακριβώς. Υπήρχαν σε όλες τις δομές, δηλαδή ξεκινώντας από τα εργοστάσια, από τους χώρους δουλειάς. Υπήρχαν ιατρικές μονάδες που καλύπτονταν από το γιατρό και την νοσηλεύτρια. Στα σχολεία υπήρχε ο γιατρός, νοσηλεύτριο, οδοντίατρος. Στους παιδικούς σταθμούς μόνιμα αυτοί ήταν μέσα στο χώρο εργασίας, που οποιαδήποτε στιγμή ο εργαζόμενος, από τα όποιο πρόβλημα υγείας ήταν, θα πήγαινε να επισκεφθεί τον γιατρό. Σε κάθε γειτονιά υπήρχαν. Σε πιο μεγάλες περιοχές υπήρχαν οι πολυκλινικές, πολυκλινικές που υπήρχαν με ειδικότητες, οι παιδιατρικές πολυκλινικές με όλες τις εξειδικεύσεις μέσα, δηλαδή παιδίατρος, οφθαλμίατρος, νευρολόγος, ορθοπαιδικός και όλα. Γυναικολογικό, πάλι τμήμα γυναικολογίας και μευτικής, με παρακολούθηση των γυναικών στη φάση της μητρότητας κτλ. Υπήρχαν σταθμός πρώτων βοηθειών σε κάθε γειτονιά, ούτως ώστε όποιος ήταν άρρωστος έπαιρνε τηλέφωνο, σε 5 με 10 λεπτά ερχόταν το ασθενοφόρο με τον ειδικό που χρειαζόταν ο συγκεκριμένος ασθενής. Ορθοπαιδικός, είχε χτυπήσει το χέρι, θα πήγαινε ορθοπαιδικός. Θα έκαναν την
την επιτόπια εξέταση του ασθενούς. Αν χρειαζόταν, θα γινόταν νοσηλεία και μετακίνηση του ασθενούς, τέλος πάντων, στο νοσοκομείο. Διαφορετικά θα έδιναν οδηγίες που θα έπαιρνε ο ασθενής στο σπίτι του. Mm-hmm. Και τι να πρωτοπούμε. Επίσης, οι εργαζόμενοι, όσοι είχαν προβλήματα χρόνια, προβλήματα υγείας, όχι μόνο το καλοκαίρι, και άλλες εποχές του χρόνου, τους κατεύθυναν σε σανατόρια, σε περιοχές που είχαν θερμά, καλά κλίματα, με ήλιο. Mm-hmm. Είχαν αυτά τα καταπληκτικά σανατόρια, mm-hmm. με υποδομές μέσα, με φυσιοθεραπείες, με λουτρά, με μασάζ, με βελονισμούς, με ψυχοθεραπείες, ό,τι μπορείτε να φαντάσετε, δηλαδή, τέτοια σπάδες. πλήρως εξοπλισμένο και επανδρομένα αυτά τα σανατόρια για να αντιμετωπίζουν τους χρόνια ασθενείς. Μας είπατε, στα σχολεία και στους παιδικούς σταθμούς υπήρχαν γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, όπου έκαναν, φαντάζομαι, τα εμβόλια στα παιδιά, φυσικά, με πρόγραμμα. Ναι, αν αναπτύσσονται κανονικά τα παιδιά, αν είχαν κάποιες προβλήματα ανάπτυξης και τα λοιπά, τα πάντα, όλα όσα, οδοντιατρικό έλεγχο, αν είχαν χαλασμένα, φθοριώσεις στα δόντια τους, πάρα πολλά, και τον εμβολιασμό, το συστηματικό εμβολιασμό που χρειάζεται. Είχε αντιμετωπίσει μια πανδημία ευλογιάς, περίπου στο 1960, όπου πρωτοστάτησε και η Σοβιετική Ένωση και σε όλο τον κόσμο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Δεν ήταν μόνο τότε το 1959, είχε και παλιότερα. Ναι, ναι. Ξεκινώντας από την έναρξη της είδησης του Σοβιετικού, ναι, κράτους. Ναι. Είχε και εκεί την Ισπανική γρίπη. Mm-hmm. Υπήρχε κολέρα που εμφανίστηκε τότε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ναι, όμως με την άμεση αντιμετώπιση επιτόπου εκεί στο Στάλιγκραντ, ήταν το μόνο στρατόπεδο που δεν εμφανίστηκε κρούσμα. Δεν εμφανίστηκε κρούσμα, ενώ στο γερμανικό κομμάτι είχαν πεθάνει οι στρατιώτες πάρα πολύ. Τώρα, όσον αφορά για την ευλογιά. Η ευλογιά, όπως ξέρετε, είναι μια πάρα πολύ σοβαρή και θανατηφόρο νόσο, η οποία είχε θερήσει από πολύ παλιά εκατομμύρια ανθρώπους. Mm-hmm. Είχαν φτάσει και τα 50 εκατομμύρια ανθρώπους. Mm-hmm. Είχαν ξεκινήσει εμβολιασμοί από το 19 με διάταγμα που υπέγραψε ο ίδιος ο Λένιν, που έλεγε ή οι ψήρες θα νικήσουν ή ο σοσιαλισμός θα νικήσει, γιατί μεταδιδόταν με τις ψήρες. Ναι. Λοιπόν, και εμβολιαζόταν, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός όλων των παιδιών και των παιδιών και των ανθρώπων. Και έφτασε στο 37, που εξαλείφθηκε στη Σοβιετική Ένωση η ευλογιά. Μάλιστα. Το 59... Mm-hmm. Είχε μία αντιπροσωπεία καλλιτεχνών, ζωγράφοι, πήγαν στην Ινδία, η οποία είχε ακόμα ευλογιά. Και επιστρέφοντας στη Σοβιετική Ένωση, ο πρώτος ο ζωγράφος, ο Κοκορέκιν, αρρώστησε και δεν μπορούσαν να βγάλουν τη διάγνωση. Να μην σας τα πω λόγο, πέθανε ο ζωγράφος, εξαπλώθηκε αυτό, όμως αμέσως μέσα στην πρώτη εβδομάδα, με το που καταλάβανε τι συμβαίνει, κινητοποιήθηκαν όλοι οι μηχανισμοί, mm-hmm, και χιλιάδες κόσμο, περίπου 9.000 κόσμο, αμέσως τους βάλανε σε νοσοκομεία, βρήκανε κλίνες, κλινοσκεπάσματα κτλ. Και τους απομονώσανε, τους κάνανε ολόκληρο στρατόπεδο. Mm-hmm. Κάνανε ιχνηλάτιση. Δηλαδή, αυτούς τους 9.000 ανθρώπους έπρεπε να βρούνε τις επαφές που είχαν, ναι, που είχε ο καλλιτέχνης, ο καθένας, ναι, ένας, οι γιατροί κτλ. Κτλ. Mm. Λοιπόν, και μετά, εφόσον έγινε αυτό η καραντίνα όλων των αυτών, σε λίγο διάστημα μετά, σε μία εβδομάδα, για να εξαλείψουν την ευλογία, έπρεπε να γίνει εμβολιασμός. Σε περίοδο μιας εβδομάδας,
Έγινε ο εμβολιασμός σε 7 εκατομμύρια κατοίκους της Μόσχας από 10.000 μπριγάδες που τις αποτελούσαν γιατροί, νοσηλευτές, φοιτητές της ιατρικής. Με αυτόν Εντυπωσιακά νούμερα. Εντυπωσιακά, όταν θέλει ο μηχανισμός μπορεί και τα βγάζει όταν βάζουν στόχους. Αυτά και μετά βέβαια, εφόσον είδανε ότι μπορούν να εξαλειφθεί αυτή η νόσος και πιο πριν με τον εμβολιασμό που κάναν το συστηματικό, είπαν οι σοβιετικοί γιατροί ότι μπορούμε να την εξαλείψουμε από όλο τον πλανήτη και θα παλέψουμε για αυτό το πράγμα. Και όντως από μόνοι τους 50 με 60 γιατροί της Σοβιετικής Ένωσης σκορπιστήκανε στα πλάτη και τα μήκη του κόσμου για δίξωες συνθήκες, με πολέμους με στην Αφρική και εμβολιάζανε τον κόσμο. Και όντως το 77 τελείωσε το 60, αυτό το 59 η Σοβιετική Ένωση. Το 67 μπήκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο πρόγραμμα και αυτοί να πάνε να βοηθήσουν τον εμβολιασμό. Περιμένανε. Πολύ μετά. Πολύ μετά. Και μετά το 80 ο ΙΕ εξήγηλε ότι τελείωσε, δεν υπάρχει πλέον, η ευλογιά ήταν η νόσος που εξαλείφθηκε από τον κόσμο με το πόρους και πρωτοπορία της Σοβιετικής Ένωσης. Κυρία Κύρκου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία μας. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.